Τι είναι η πρώτη προσπάθεια που κάνω. Πραγματικά είναι υπέροχο το ρεφρέν του. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι το πρώτο τραγούδι που γράφω και χαίρομαι πάρα πολύ που σας αρέσει. Να σου πω κάτι. Σαν έστρωσα λίγο τώρα από το τρέξιμο, ε. Ναι, όχι, μια χαρά. Όχι, ναι, επειδή δεν μπορώ. Σήμερα, επειδή δεν είμαι καλή στους στίχους, γι' αυτό τώρα με κοροϊδεύουνε. Αλλά είδε που το τραγουδούσα. Παιδιά, είναι πολύ απλή και ωραία στίχη. Να σου πω, τι σκεφτόσουν που το έγραφε. Να τα τώρα. Εκεί που έστρωσα. Χίλιες φορές να μη σε γνώριζα ποτέ. Ένα χωρισμό που είχα. Αλήθεια. Που όλοι βιώσαμε. Έχουν χρόνια όμως. Ναι, βέβαια. Γι' αυτό μιλάει το τραγούδι. Από τότε το έγραψες ή τώρα το θυμήθηκες αυτό το χωρισμό και το έγραψες. Έχει χρόνια. Έχει χρόνια αυτός ο χωρισμός. Αλλά εσύ είσαι παντρεμένη. Ναι. Αλήθεια. Ναι. Εντάξει. Άρα να γράψω και το πρέπει να γράψω και το γάμο. Να σου πω κάτι όμως. Όλους μας αντιπροσωπεύει αυτός ο στίχος. Όλοι μας έχουμε όλοι περάσει από τέτοια φάση. Εσύ που κάθεσαι έτσι, τι σκέφτεσαι. Όχι, βλέπω. Αν θέλεις να ρωτάς αυτή την ερώτηση, ή κάνεις αυτή την ερώτηση. Έχεις μπει, έχεις έτσι, δεν ξέρω, έχεις έτσι ένα αέρα, ένα φως. Μπήκες μέσα και όλοι γυρίσαμε έτσι πάνω σου. Είσαι πάρα πολύ. Δεν ξέρω. Ενέργεια. Ναι, η ενέργειά σου. Πολύ θετική. Χαίρομαι, ρε παιδιά, χαίρομαι. Πάρα πολύ. Σκορπιός είμαι. Σκορπιός είσαι. Είσαι σκορπιός. Πώς είσαι του μήνα. 22. Εγώ 14 και εγώ σκορπιός είμαι. Μπράβο. Λάμπουν οι σκορπιοί. Δεν ξέρω αν ταιριάζουμε, αλλά λάμπουν οι σκορπιοί. Όχι, δεν ταιριάζει. Δεν ταιριάζει εύκολα, Χριστιανά, να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι. Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι με τον υπέροχο Δημήτρη Καραδήμο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.